είπαν οι συνάδελφοι και συγκεκριμένα ο αγαπητός Γιώργος, ο διευθυντής του πρώτου Δημοτικού Λακατάμιας, ότι το έργο των σχολείων είναι πολύ διάστατο. Όντως, εμείς εστιάσαμε στην αξία της ανάγνωσης, την οποία θεωρήσαμε ότι είναι οδός και διέξοδος και προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της φιλαναγνωσίας, δημιουργώντας ομάδες. Οι αναγνώστες δημιουργούσαν ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και αντάλλαζαν εμπειρίες. Η καινοτομία που υιοθετήσαμε ήταν ότι αξιοποιήσαμε μία ψηφιακή πλατφόρμα κλειστή, η οποία δημιουργήθηκε από έναν Ιταλικό και έναν Βρετανικό οργανισμό και στην πορεία αξιοποιούνταν από τα παιδιά στην προσπάθεια τους να ανταλλάζουν ιδέες, καθώς οικοδομούσαν νόημα διαβάζοντας. Απευθυνθήκαμε σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Η επιτυχία μας είναι ότι αγκαλιάστηκε περισσότερο από τα μεγαλύτερα παιδιά του σχολείου και θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συλλογική προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου που ήταν μαζί μας, δύο άλλα σχολεία στην Ιταλία και στην Πορτογαλία που ήταν μαζί μας, καθώς επίσης και τους συναδέλφους. Ξεχωριστές ευχαριστίες στις συναδέλφους Άντρη Χρήστου και Αφροδίτη Χαριλάου που είναι μαζί μας απόψε για όλον τον συντονισμό της δράσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ.